Και είναι τόσο απλό, τόσο βαρύ, τόσο μεγάλο, όσο η αλήθεια και η ζωή. Ποιο? Η αγάπη και η θυσία. Η αγάπη στο Θεό πρώτα, στην πατρίδα έπειτα και ύστερα στον άνθρωπο. Και η θυσία η προσωπική, για να στεριώσουν όλα αυτά, να γίνουν θεμέλιο, να στηρίξουν τον κόσμο. Αυτό το σπουδαίο κάτι είχαν να πούν και το είπαν στην πράξη με την καθημερινή πράξη τους. Την υπομονή, την αντοχή, την ευψυχία, την ελπίδα, την αγρύπνια τους, την προσευχή. Δηλαδή, με τον ηρωισμό της ψυχής, οι Ελληνίδες του 40. Στα βουνά πάλευαν ηρωικά και μεγαλόψυχα οι Έλληνες του 40 με το χάρο. Δεν είναι παραμύθι ο πόλεμος. Για την ελευθερία, για την τιμή. Οι Ελληνίδες δεν κράτησαν στα χέρια τους όπλα. Δεν αγωνίστηκαν με την ξυφολόγχη. Δεν πέταξαν χειροβομβίδες στους εχθρούς. Δεν κυβέρνησαν υποβρύχια. Αυτές κράτησαν φρουρά στα υψώματα της καρτερίας. Με την πίστη τους στο Θεό και τις παρακλήσεις τις καθημερινές στην Παναγία Μητέρα Του. Με την αισιοδοξία για την νίκη. Με τη φωτιά της αγάπης τους για τα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας. Κοιτάξτε τη μάνα, εκείνη τη χαροκαμένη. Έχει 3 γιους στο μέτωπο. Κι όμως δεν κλαίει. Ανάβει το καντήλι του σπιτιού πρωί βράδυ και λέει στα εικονίσματα μέσα από τα φιλοκάρδια της την προσευχή. Να σκέπει η Παναγία στον πόλεμο όλου του κόσμου τα παιδιά και τα δικά της. Την είδατε ποτέ δακρυσμένη? Ούτε και όταν γράφει στα δελτάρια κάπου στο μέτωπο στα παλικάρια της τα νέα. Όλα καλά, όλα ευχάριστα, τα γράφει. Κι ας τους γονάτισε πίσω ο πόλεμος. Η καρδιά της ξέχυλη χύνει στο χαρτί τη θέρμη της μητρικής αγάπης της, το θάρρος, την αισιοδοξία, τη χαρά της ζωής. Όλη τη μέρα παραδέρνει να αναπληρώσει τα κενά που άφησαν πίσω τους τα στρατευμένα νιάτα. Το βράδυ, πίσω από τη συσκότηση, γύρω στο χαμηλωμένο φως, πλέκει χωρίς τελειωμό, γάντια, κάλτσες, κουκούλες, μάλινες φανέλες για το μέτωπο. Και δασκαλεύει τα μικρά δάχτυλα της κόρης που παλεύει δίπλα της με τις βελόνες να ξεγυρίσει τα δάχτυλα στα γάντια, να πετύχουν και εκείνα τα μικρά χέρια τα κοψίματα και τα ανοίγματα στις τροφές του πλεχτού. Να γίνει καλό, για να ζεστάνει το φαντάρο, τον ψηλό, τον κοντό, τον παχύ, τον αδύνατο που πολεμάει για την πατρίδα. Αν το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα που πάει να πέσει, τρέμει η καρδιά της κάτω από τα ζεστά σκεπάσματα στη σκέψη πως τα παιδιά κοιμούνται μέσα στα χιόνια. Και αν την τρώει ο καημός, μη της χαθεί κανένα της παιδί, τόσο που ακούγονται κάθε μέρα. Και αν από το χάραμα είναι η ματιά της στραμμένη στην εξώπορτα προσμένοντας τον ταχυδρόμο, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Το ξέρει μόνο ο Θεός και εκείνη. Η μάνα η αλήγιστη, η ηρωίδα των μετόπιστεν, η Ελληνίδα μάνα του 40. Βλέπετε αυτή την ψηλή κοπέλα με την αέρινη βηματισιά που ανεβαίνει το σκαλοπάτι του τρένου ενώ ανεμίζει πάνω από τις πλάτες της το μπλε μαντήλι και κουνιούνται σύστερο χαιρετισμό τα δακρυσμένα λευκά μαντήλια των δικών της στην αποβάθρα του σταθμού. Είναι η αδερφή που φεύγει για το μέτωπο με τη στολή της εκστρατείας. Είναι από καλή γενιά και η παρουσία της θα ήταν πολύτιμη μέσα στην πόλη και στους δικούς της. Όμως άκουσε μέσα της βαθιά, στα μύχια της ψυχής της, τη σάλπιγγα του πολέμου να ηχεί και πήρε προσωπικό το μήνυμα και έτρεξε στο προσκλητήριο της πατρίδας. Θα πολεμήσει και αυτή ψηλά στο μέτωπο, στα χιόνια, στο ορεινό χειρουργείο, στο βομβαρδιζόμενο νοσοκομείο στην Παραμεθόριο, με τον πόνο, με τη φρίκη του ακροτηριασμού, με το φιλί του θανάτου, που θα σφραγίσει τα μάτια του ήρωα πολεμιστή. Θα φύγει μέσα από τα χέρια της για την αιώνια πατρίδα της ελευθερίας και της νίκης, με την παρηγοριά πως άφησε την τελευταία του πνοή στα ζεστά χέρια ίσως της μάνας του ή της αδερφής του. Ποιος θα μετρήσει ποτέ τα βήματα της στοργής και της αυτοθυσίας πάνω στα χιονισμένα τα βουνά, μέσα στους ατέλειωτους διαδρόμους των νοσοκομείων, τις αμέτρητες κινήσεις βοήθειας της Ελληνίδας αδερφής του 40. Ποιος θα τους πλέξει το στεφάνι που τους αξίζει? Η κάθε μια από αυτές ζυγίζει όσο και η ιδέα της πατρίδας. Στις αδερφές που έπεσαν στον πόλεμο,
η πατρίδα προσφέρει στη μνήμη τους αιώνιες ευγνωμοσύνη στεφάνη. Και τώρα ελάτε, θα ανεβούμε μαζί στη σπίνδου τα κακοτράχαλα κοτρόνια, όπου μονάχα τα αγριοκάτσικα σκαρφαλώνουν. Αν δείτε τις γυναίκες της σπίνδου ζαλωμένες με τα κασόνια, τα πολεμοφόδια που μόνο στις ράχες των μουλαριών μπορούν να στερεωθούν, αν τις δείτε να ανεβαίνουν κλουριασμένες στα δυο, στα γλιστερά βράχια, με τα κασόνια στην πλάτη, δεμένα με σκοινιά, μη σταθείτε όρθιες. Γονατίστε. Οι υπεράνθρωπες υπηρώτησες γυναίκες ανεβαίνουν στις κορφές της θυσίας. Η πατρίδα της ευγνωμονεί. Πάνω στις ράχες τους, ο αέρας της Πίνδου έγραψε το τραγούδι της νίκης στο πεντάγραμμο της Λευτεριάς. Αν αυτές δεν ανέβαιναν ζαλωμένες στα πολεμοφόδια, ούτε η νίκη θα ανέβαινε μαζί του στην Πίνδο. Η μάχη θα έχει χαθεί. Γυναίκες της Ελλάδας του 40. Μάνες, γυναίκες και αδελφές. Δασκάλες, εθελόντριες, ασήμαντες κοπέλες που κρατήσατε ψηλά της πατρίδας την τιμή. Εσείς που κλάψατε νεκρούς τους ήρωες δικούς σας, χωρίς γονγισμό και θρήνο. Κι όσες ανοίξατε αγκαλιές για τους ακατεμένους της θυσίας. Και οι μοναχές που λιώσατε στα γόνατα για την πατρίδα. Όσες γράψατε, πλέξατε, δουλέψατε, κακουχηθήκατε, τραγουδήσατε, αντισταθήκατε στον πειρασμό της απελπισίας και του φόβου. Μάνες, γυναίκες, κόρες και αδελφές, πτωχές και πλούσιες, αγράμματες και μορφωμένες, από τις πόλεις, τα χωριά και τις πρωτεύουσες, που φορτωθήκατε στην καρδιά σας την πρόνοια του στρατιώτη και οργώσατε τις οικογένειες των πολεμιστών με την ελπίδα και τα εφόδια της στοργής. Γυναίκες που από παιδιά ακόμα πήρατε στα χέρια τους δουλειές που άφησαν οι τιμημένοι που έφυγαν για το μέτωπο, που γράψατε από την καρδιά σας γράμματα να εμψυχώσετε αυτούς που πολεμούσαν. Εσείς που στις ψυχή σας τα φτερά όρθιο κρατήσατε της Ελλάδας το φρόνημα και το όνομά της τιμημένο. Ακούμε τη φωνή σας. Εμείς αγαπήσαμε την πατρίδα. Της δώσαμε της καρδιάς μας τον ανθό, την πίστη μας και τη δουλειά μας. Και το έχουμε για καύχημα που γεννηθήκαμε Ελληνίδες. Ελλάδα, ξέρετε τι πάει να πει? Αφήστε την να αναστηθεί εντός σας.